Καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Δεμέτης και θα μιλήσουμε σήμερα για το πώς πρέπει να οργανώσουμε ένα κανονικό ψάρεμα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα. Δεν ξεκινάμε ποτέ στην τύχη. Για να ξεκινήσουμε, πρωταρχικός σκοπός είναι η ασφάλειά μας και η άνεσή μας στο ψάρεμα. Δεν πάμε για να ταλαιπωρηθούμε. Πάμε για να περάσουμε καλά και αν έχει ψάρια, έχει καλώς. Αν δεν έχει ψάρια, κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα. Ξεκινώντας λοιπόν, το πρώτο μέλημά μας είναι να δούμε σε ποια περιοχή μας επιτρέπει ο καιρός να μπορέσουμε να ψαρέψουμε. Αφού ανοίξουμε λοιπόν τη σελίδα του Μετεό Sail Maps, χάρτες ιστιοπλοϊκοί, επιλέγουμε μία περιοχή ενδιαφέροντος. Ας πούμε ότι ζούμε στην περιοχή της Καλαμάτας. Βλέπουμε ότι οι άνεμοι θα είναι βόρειοι. Σήμερα Παρασκευή και ώρα 11. Ας πούμε ότι εμείς θέλουμε να ψαρέψουμε κοντά στις 3. 2 με 5 λοιπόν θα κοιτάξουμε πού μπορεί ο καιρός να μας επιτρέπει να πάμε για ψάρεμα. Αν μεγαλώσουμε λίγο την εικόνα θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η πλευρά όλη αυτή η πλευρά έχει στεριανούς ανέμους. Αν δούμε τα χρώματα, το μπλε αυτό είναι 3 από 4. Μέχρι τις 5 η ώρα συνεχίζει όλη αυτή η πλευρά να μας δίνει στεριανούς ανέμους. Άρα όλη αυτή η περιοχή μπορούμε να την επιλέξουμε για ψάρεμα. Είναι πολύ καλή. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να ελέγξουμε τον εξοπλισμό μας. Ξεκινάμε πρώτα από τα όπλα μας. Κοιτάμε αν τα λάστιχα είναι σε καλή κατάσταση, αν η μύτη του όπλου είναι αιχμηρή, αν χρειαστεί να την κάνουμε λιγάκι πιο αιχμηρή με μια λιμίτσα. Μπορούμε κάλλιστα να διορθώσουμε τη μύτη της. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει πάλι αυτό που πρέπει να είναι. Ελέγχουμε το φτεράκι αν είναι σε καλή κατάσταση και τελευταία ελέγχουμε τις μπετονιές. Κοιτάμε αν πράγματι σε αυτά τα σημεία έχουν φθαρεί, εκεί δηλαδή που είναι κοντά στη βέργα. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η μπετονιά μας είναι μια χαρά. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επίσης και στο σημείο που είναι προσδεδεμένη πάνω στο σκηνάκι του μουλινέ. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα ένα στριφταράκι, μάλιστα στο μεγάλο όπλο, θα σας το δείξω τώρα. Χρησιμοποιώ ένα στριφτάρι με μικρό μπάντζι. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές τα σκοινιά μπερδεύονται όταν χτυπήσουμε ένα ψάρι και αυτό περιστρέφεται πάνω στη βέργα. Μαζί με τη βέργα στρίβουν τα σκοινιά και γίνεται το λεγόμενο βυρίνιασμα.
Δηλαδή τα σκοινιά δεν είναι σε σωστή κατάσταση, αλλά είναι μπερδεμένα. Με αυτό το πρόβλημα, το να είναι λίγο μπερδεμένα τα σκοινιά, έχουμε ένα ενδεχόμενο, μήπως τα σκοινιά μας κάποια στιγμή μπερδευτούν κατά τη διάρκεια της βολής. Μπορεί ένα σκοινί το οποίο είναι βυρινιασμένο να μας δημιουργήσει προβλήματα μετά τη βολή, γιατί μπορεί να μην ανοίξει σωστά ή να δημιουργήσει μπλεξίματα πάνω στο όπλο μας. Να σας δείξω τώρα και το μικρό μπάντζι που χρησιμοποιώ στο μεγάλο μου όπλο. Στο μεγάλο μου όπλο χρησιμοποιώ αυτό το σύστημα, το οποίο πάλι έχει στριφτάρι στην κάτω άκρη και έχει ένα μικρό μπάντζι. Αυτό σε βέργες μονόφτερες έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν επιτρέπει απότομα σκορτσαρίσματα πάνω στο ψάρι, τα κάνει μαλακά, με αποτέλεσμα το φτεράκι της βέργας να μην σκίζει το ψάρι. Κάνει μικρότερη τρύπα στα σκορτσαρίσματα του ψαριού, διότι δεν κάνει ξερά χτυπήματα, κάνει μαλακά χτυπήματα. Επίσης και εδώ, επειδή έχουμε μια περίεργη βέργα, ελέγχουμε αν είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτή με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να τη φέρουμε στα ίσα της. Μετά από τον εξοπλισμό, το επόμενο πράγμα που κάνουμε, αφού έχουμε επιλέξει την περιοχή στην οποία θα πάμε για ψάρεμα, είναι να δούμε αν θα υπάρχει μαζί μας παρέα. Είτε υπάρξει παρέα, είτε δεν υπάρξει παρέα, αυτά πρέπει να γίνουν που κάναμε πιο πριν. Και πρέπει να ελέγξουμε τον καιρό και πρέπει να ελέγξουμε τον εξοπλισμό. Αφού εμείς έχουμε αποφασίσει πού θέλουμε να πάμε να βουτήξουμε, διότι κοιτάμε το ημερολόγιο μας, το οποίο κρατάμε στατιστικά στοιχεία, να δούμε ανάλογες ημερομηνίες, συν πλην 5 μέρες, τι ψάρια βρήκαμε, σε ποιες περιοχές, κοντά στις περιοχές που μας επιτρέπει ο καιρός να πάμε για ψάρεμα. Επειδή η εποχή είναι καλή τόσο για λαβράκια, όσο όμως και για συναγρίδια στα ριχά, έχουμε διαπιστώσει ότι πριν από ενδεχομένως 4-5 χρόνια είχαμε χτυπήσει κάποια καλά ψάρια σε μία περιοχή στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Ας πούμε συγκεκριμένα έξω από τον κόλπο του Ναβαρίνου. Εάν οι ημερομηνίες συμπίπτουν με τις φετινές που θα πάμε για ψάρεμα, είπαμε σύμπλη 5 μέρες, το έχουμε κατά νου και το βάζουμε σαν, ας πούμε, σημείο ενδιαφέροντος. Ένα δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε πληροφορίες από φίλους, από φίλους όμως, όχι από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μας πούνε, εάν συναντήσανε κάποια ψάρια ή τι ψάρια συναντήσανε και σε ποιες περιοχές κοντά σε αυτή την περιοχή που έχουμε επιλέξει εμείς να πάμε για ψάρεμα. Αφού βρούμε την παρέα μας και αφού εξασφαλίσουμε και σκάφος, διότι το ψάρεμα χωρίς σκάφος είναι διαφορετικό από το ψάρεμα με σκάφος, και στην περιοχή που αναφέραμε πιο πριν, δηλαδή σφακτηρία, δεν μπορείς να πας χωρίς σκάφος, πρέπει να πας μόνο με σκάφος. Αφού βρήκαμε λοιπόν και την παρέα και έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε με σκάφος στην περιοχή, αρχίζουμε και οργανώνουμε το ταξίδι μας, πότε θα το ξεκινήσουμε, ποια ώρα πρέπει να φύγουμε από το σπίτι μας και πόση ώρα θα μας πάρει για να ρίξουμε σκάφος κτλ. Ώστε να ξέρουμε ότι την ώρα που γράφαμε ότι χτυπήσαμε τα ψάρια πρόπερση,
συμπίπτει, θα μπορέσουμε να ψαρέψουμε εκείνες ώρες. Δηλαδή, αν έχουμε γράψει κάπου ότι χτυπήσαμε μια συναγρίδα στις 5 ώρα το απόγευμα, μην πάτε για ψάρεμα ρε παιδιά στις 10 ώρα το πρωί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συναντήσετε τέτοια ψάρια. Τα ψάρια αυτά έχουν συγκεκριμένες συνήθειες, ή θα τα βρούμε πολύ πρωί, δηλαδή μπορεί να τα βρούμε κοντά στην ανατολή του ηλίου ή λίγο πριν τη δύση του ηλίου όταν ετοιμάζονται να φάνε. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις σημειώσεις μας για να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο έγινε. Δηλαδή για να χτυπήσουμε ένα ψάρι εμείς οι ίδιοι με τις ικανότητες που ήδη διαθέτουμε και όχι με τις ικανότητες κάποιου πολύ μεγάλου ψαρά που έχει άπνοια 4 λεπτά. Αν εμείς ας πούμε έχουμε άπνοια 1,5 λεπτό, δυναμική άπνοια εννοώ, ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα καρτέρι στα 20 μέτρα της τάξης των 30 δευτερολέπτων. Εάν έχουμε χτυπήσει ένα τέτοιο ψάρι, που σημαίνει ότι τις ίδιες δυνατότητες είχαμε και πριν από 2 χρόνια. Εάν έχουμε χτυπήσει ένα τέτοιο ψάρι στις 5 ώρα το απόγευμα, πριν από 2 χρόνια, έξω από τη σφακτηρία, θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μέτρο αναφοράς. Θα το ξαναδούμε σαν μια πάρα πολύ σίγουρη πληροφορία η οποία αφορά κυριολεκτικά εμάς. Δεν αφορά κάποιον άλλο ψαροτοφεγγά, δεν αφορά το ζευγάρι μας. Το ζευγάρι μας μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες σε χρόνο άπνοιας. Αυτά. Θα δούμε τώρα.